ήταν Μάρτιος του 1990, όταν στις προθήκες των δισκοπολίων εμφανίστηκε μια κολόνια. Εκεί, στα δισκοπολία πηγαίναμε τότε για να αγοράσουμε έναν καινούριο δίσκο ή για να μάθουμε τι νέο υπάρχει στα μουσικά πράγματα. Εκείνη την άνοιξη λοιπόν του 1990, είδαμε πάνω σε ένα μαύρο εξώφυλλο τον Θάνο Μικρούτσικο ανάμεσα σε δύο κυρίες. Αριστερά του, η Χάρης Αλεξίου. Και δεξιά, η Λίνα Νικολακοπούλου. Κάτω από τις φωτογραφίες τους, ένα χέρι είχε γράψει με κατακόκκινα γράμματα «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια». Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και έτσι τρέλα με συγκινεί. Έρχεσαι, φεύγεις, πώς τα αποφεύγεις να γίνουμε όλοι. Είναι η πρώτη φορά που η Χάρης Αλεξίου τραγουδάει στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και είναι επίσης η πρώτη δισκογραφική συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με την καθιερωμένη πλέον στιχουργό. Οι τρεις τους θα μας δώσουν έναν δίσκο που και τα 11 τραγούδια του, άλλα αμέσως και άλλα με τον καιρό, όλα όμως θα γίνουν αγαπημένα μας. Κοίτα μια νύχτα κάνει κι ό,τι κι αν λέμε κάπου μας πιάνει. Είναι ακόμα η εποχή που έχουμε άλλον τρόπο αλλά κυρίως άλλον χρόνο για να ακούσουμε έναν δίσκο. Έτσι, ενώ στην αρχή ξεχωρίζουν αμέσως τα πρώτα 2 ή 3 τραγούδια, περνώντας ο χρόνος, γιατί υπάρχει ο χρόνος, αποκαλύπτονται τα λεγόμενα τραγούδια της δεύτερης ή και της τρίτης ακρόασης. Θαρείς και μέχρι τότε ήταν κρυμμένα κάπου στα βλάκια του βινιλίου. Μαγεία. Μαγεία που χάθηκε διαπαντός με το γρήγορο και το πολύ της ψηφιακής μουσικής και των singles. Όπως παίζει μαζί σου το φως, έτσι θέλω. Στα μαλλιά, στο προφίλ, στο καπέλο, στο λαιμό, στο γιακά και στα χείλη σου ακόμα. Μη κουνιέσαι και πέσει στο σώμα. Στον δίσκο δεν υπάρχει σημείωμα ούτε από τον Θάνο Μικρούτσικο ούτε από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μόνο η Χάρης Αλεξίου με μικρά γράμματα στο πιστόφυλλο σημειώνει. Το «Έλα γλυκιά μου να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα» το είδα γραμμένο σε έναν τοίχο στη Λεμεσό. Αφιερωμένο λοιπόν στην Κύπρο που με έκανε να το κάνω τραγούδι. Έλα αγάπη μου, έλα να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα με το τραγούδι. Συγχωράει όπως κι εμείς, αφού η Ελλάδα μας πληγώνει όσο κάνει. Ο δίσκος «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», όταν κυκλοφόρησε, δεν σημείωσε ιδιαίτερα εντυπωσιακές πωλήσεις, τουλάχιστον ανάλογες με τις προσδοκίες της δισκογραφικής εταιρείας. Έφτασε περίπου τους 50.000 δίσκους. Όμως, περιείχε ένα τραγούδι που από μόνο του θα αρκούσε για να δικαιολογήσει την ύπαρξη ολόκληρου του δίσκου. Από το 1990 που το πρωτοακούσαμε, γίνεται κάθε φορά και θα γίνεται για πάντα μια πίστα από φόσφορο για τα όνειρά μας. Αν ήταν το έδαφος σου πρόσφορο, θα σου φτιάχνα μια πίστα από φόσφορο. Με 12 διάδρομους, 12 δρόμους, με βίσματα και εντάσεις φορητές, με βίσματα και αεροπυρατές. 30 και πλέον χρόνια μετά την κυκλοφορία του, ο δίσκος του Θάνου Μικρούτσικου, της Λίνας Νικολακοπούλου και της Χαρούλας Αλεξίου κρατάει ακόμα τη μυρωδιά μιας κολόνιας που αγαπήσαμε και που πάντα θα έχουμε λόγους για να θυμόμαστε. Σημασία δεν μου δίνεις και
και τρελαίνεσαι. Παριστάνεις ό,τι πίνεις, αλλά φαίνεσαι. Κι όταν βλέπω εγώ το στυλ, αυτό τα διάφορο, βρε καλό σου λέω, το πάθος το παραφορώ. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνέψω. Με τα βρεμένα και τα σιδέρωτα της αλήθειας θα βγαίνουμε έξω. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Με τα βρεμένα και τα σιδέρωτα της αλήθειας θα βγαίνουμε έξω. Σημασία δε μου δίνεις και απευθύνεσαι συνεχώς το διπλανό μου, στόχος γίνεσαι. Κι όταν βλέπω εγώ παιδί μου αυτή τη κίνηση, βρε καλώς τη λέω τη νέα τη συγκίνηση. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Με τα βρεμένα και τα σιδέρωτα της αλήθειας θα βγαίνουμε έξω. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Με τα βρεμένα και τα σιδέρωτα της αλήθειας.